Με τους συναδέλφους μου στο τμήμα των εξωτερικών ειδήσεων της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης θα προσπαθήσουμε να σας πούμε τι έγινε το 1998 μέσα σε περίπου 55 με 60 λεπτά. Πώς θα τα καταφέρουμε, θα τα δείτε. Σπαζοκεφαλιάσαμε αρκετό καιρό τώρα μέχρι ότου αποφασίσουμε ποιο θα ήταν το βασικότερο από τα θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας για το 1998 και καταλήξαμε στο σκάνδαλο Λεβίνσκι. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μοναδική ίσως υπεδύναμη αυτή τη στιγμή στο πλανήτη Γη, που επηρέασε τα πάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Από την Ουάσιγκτον, ο Δημήτρης Αβόκης, ο ανταποκτής μας, θα μας πει τώρα περισσότερα για αυτό το μεγάλο θέμα. Το 1998 ήταν μια χρονιά που στις Ηνωμένες Πολιτείες στιγματίστηκε από το σκάνδαλο Λουίνσκι και τελικώς την παραπομπή του Αμερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον για δίκη στη Γερουσία τον ερχόμενο Γενάρη. Για αυτή την πραγματικά τραγική ιστορία και τις επιπτώσεις της, μιλήσαμε με ενόρκους της πολύγρωτης δίκης, δηλαδή γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών, στελέχη της κυβέρνησης Κλίντον και αναλυτές της συμπεριφοράς της κοινής γνώμης εδώ στην Αμερική. Για το μέλλον της πολύγρωτης δίκης και την πρόταση των πρώην προέδρων Φόρ και Κάρτερ για απονομή μομφής από τη Γερουσία στον Μπιλ Κλίντον, ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Όριν Χατς δήλωσε. Από την πλευρά του, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Πάτρικ Λίχη σχολίασε. In my own informal accounts of the of senators, both Republicans and Democrats, I get that impression that the 67 votes are not there for conviction. Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμών της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ δήλωσε σχετικά με τη δίκη αλλά και την πρόταση των δύο πρώην προέδρων. My reaction to studying this so far is that we have an obligation to go forward. With the trial. The various suggestions, such as those made by President Carter and President Ford, are useful, but the question is, at what point? Την ίδια στιγμή, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζότζεφ Λίμπερμαν, μιλώντας για τις προθέσεις της γερουσίας απέναντι στην πολύκροτη δίκη, είπε: The Senate is intent on approaching this in a non-partisan manner and doing this in a way that not only is just to the President, but brings some honor to the institution of the Congress and maybe even repair some of the damage done to the relationship between government and the people this year. Αποτέλεσμα της πραγματικά τραγικής αυτής κατάστασης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισέλθει σε μια πολύ σοβαρή πολιτική κρίση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μια άλλη σημαντική επίπτωση του σκανδάλου Λουίνσκι και της παραπομπής του Μπιλ Κλίντον σε δίκη ήταν το πρόβλημα που δημιουργεί στο κύρος της Αμερικής διεθνώς. Για το θέμα αυτό μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο, συνταματάρχη Κράουλι, ο οποίος αρνήθηκε ότι το σκάνδαλο και η δίκη επηρεάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. I think Iraq gives a perfect example of the president being focused on what he needs to do as the the commander in chief of the United States forces and as one of the world's leaders in terms of doing what we need to do to help with to prevent the proliferation of weapons of mass destruction around the world. Θέλοντας να ενισχύσει την άποψη ότι ο πρόεδρος Κλίντον και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάσκησαν μια επιτυχημένη εξωτερική πολιτική μέσα στο 1998 παρά το σκάνδαλο Λουίνσκι, ο συνταγματάρχης Κρόουλι μας είπε. As we approach the end of 1998, look back on what has been accomplished in terms of the United States foreign policy agenda, working together with our allies around the world. The President has been integrally involved in bringing peace to Northern Ireland. The President has been integrally involved in helping the international community respond to the Asian financial crisis. The President has been integrally involved in dealing with the situation in Iraq. The President has been integrally involved with other European countries in at least bringing a stop to the violence in Kosovo. It's been a very wide-ranging year in terms of foreign policy, and the President has shown throughout the year he is fully engaged working with his partners in Europe and elsewhere around the world. Το μεγάλο παράδοξο του σκανδάλου Λουίνσκι μέσα στο 1998 ήταν τα υψηλά ποσοστά δημοτικότητας που διατήρησε ο Μπιλ Κλίντον στην αμερικανική κοινή γνώμη. Για αυτό το πραγματικά απίθανο φαινόμενο μιλήσαμε με έναν από τους κύριους αναλυτές κοινής γνώμης του αντιπρόεδρου Αλ Γκορ, τον Εντ Λάζαρους. Ο κύριος Λάζαρους απέδωσε αυτή την υποστήριξη σε δύο λόγους. Two things. First of all, the economy in this country is doing very, very well, and that's the principal measure that American voters use to judge whether or not their president or their office holders in general is doing a good job. And they're looking around and thinking things here are doing pretty well. He's doing a good job. The deficit has come under control. The quality of life continues to improve here in this country, and that's the major measure they're going to use. Also, in addition to that, voters knew in 1992 that Bill Clinton had a shaded past and wasn't necessarily
necessarily the most loyal of husbands. They knew that in 1996. This story, the Lewinsky story, is principally about his marital infidelity. That's what the voters recognize it as, and that's not news to anybody. Τέλος, ρωτήσαμε τον Ed Lazarus για τις επιπτώσεις αυτής της πολύκροτης ιστορίας στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στις προεδρικές εκλογές του 2000. In terms of the impact on parties, it's already caused tremendous disarray within the Republican Party. What is perceived here by the American public, and I think accurately, as a principally partisan assault on the president. Μέση Ανατολή. Στην αρχή του 1998, πολλοί πιστεύανε ότι φέτος θα ήταν η χρονιά της. Όλα έδειχναν πως οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι θα τα έβρισκαν ανάμεσά τους και πως ο Ιρακινός πρόεδρος Σαντάμ Χουσέν θα έβρισκε κάποιο κοινό μονοπάτι με τη διεθνή κοινότητα ώστε να αποφευχθούν οι μεταξύ τους φιλονικίες. Τελικά όμως τίποτα δεν έγινε. Οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι δεν τα έχουν βρει καθόλου και ίσα ίσα μάλιστα που οι αμερικανικές προσπάθειες πήγαν περίπατο για τη διευθέτηση του Παλαιστινιακού. Όσον αφορά το Ιράκ, θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι έγινε πριν από λίγες μέρες. Και το χειρότερο, σε λίγο καιρό να δείτε τι έχει να γίνει. Θα δούμε τώρα λοιπόν τι έγινε στη Μέση Ανατολή το 1998. Με χειρότερο τρόπο δεν μπορούσε να τελειώσει το 1998 για το Ιράκ. Οι βομβαρδισμοί και οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί σημάδεψαν το τέλος του χρόνου που φεύγει. Το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο θα το κρίνει η ιστορία. Αλλά και στην άλλη μεγάλη πληγή της περιοχής η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Με βομβαρδισμούς και αίμα αποχαιρετούν Λιβανέζοι, Παλαιστίνοι και Ισραηλινοί το 1998. Και η φωταγωγημένη Βηθλεέμ, εκεί όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματική εικόνα στις σχέσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η κατάσταση είναι δραματική. Όσο και αν προσπάθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, δεν μπόρεσε να γεφυρώσει το χάσμα που χωρίζει Ισραηλινούς και Παλαιστινίους. Ήταν μια συνηθισμένη εικόνα στα Παλαιστινιακά εδάφη, Ισραηλινοί στρατιώτες που αντιμετώπισαν με πραγματικά πειρά Παλαιστινούς διαδηλωτές. Η μια πλευρά αντιμετωπίζει την άλλη με φοβερή δυσπιστία. Και η φιλοδοξία της Δύσης να δει να πέφτουν τα τείχη που χωρίζουν τους λαούς στη Μέση Ανατολή θα χρειαστεί να περιμένει πολύ καιρό ακόμη. Το Ισραήλ κινδυνεύει να μεταβληθεί σε κράτος φανατικών και αδιάλαχτων Εβραίων. Ανήσυχοι οι οπαδοί του κοσμικού κράτους, που προς το παρόν είναι και οι περισσότεροι, βλέπουν τους ραβίνους και τους ορθόδοξους Εβραίους να ελέγχουν ολοένα και περισσότερο την πολιτική ζωή της χώρας τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, δέσμιος των προεκλογικών του υποσχέσεων, δεν μπόρεσε να αποτινάξει το ζυγό των συνεχών πιέσεων που ασκούσαν από την αρχή της θητείας του οι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Και όταν θέλησε να ξεπεράσει τη γραμμή που του επιτρεπόταν, βρήκε αντιμέτωπη ολόκληρη τη σκληρή δεξιά. Η κεντροαριστερά των εργατικών που δεν μπορούσε να δεχθεί πως το 1996 έχασε τις εκλογές για 35.000 ψήφους, του έστρεψε την πλάτη όταν της έτεινε η χειραφιλίας. Ο ηγέτης των εργατικών Εχούντ Μπαράκ, πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου εδώ και πολλά χρόνια, φρόντισε και έριξε την κυβέρνηση στη χειρότερη εποχή. Τώρα που έπρεπε να εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μέριλαντ, που μεταξύ άλλων προβλέπουν την προώθηση των διαδικασιών για περισσότερη αυτονομία των Παλαιστινίων. Και ενώ οι εργατικοί του Ισραήλ δεν αντιτίθενται στο ενδεχόμενο ίδρυσης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, ανατρέποντας τον κύριο Νετανιάχου, στην ουσία έβαλαν τέλος στη διαδικασία ειρήνευσης. Γιατί οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και ως τότε πολλά θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή. Σε ακόμα χειρότερη κατάσταση είναι ο Παλαιστίνος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ. Επένδυσε τα πάντα στην προσπάθεια για διάλογο ειρήνης με το Ισραήλ. Οι αδιάλαχτοι μουσουλμάνοι τον προειδοποιούσαν να είναι πιο συγκρατημένος. Τελικά αποδείχθηκε πως είχαν δίκιο. Ο κύριος Αραφάτ, στο διακαεί πόθο του να δει τη δικαίωση του Παλαιστινιακού λαού, δεν είδε πως ο μεγάλος εχθρός βρισκόταν στο εβραϊκό κράτος, αλλά και μέσα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Είναι οι αδιάλαχτοι, οι ακραίοι, που μισούν κάθε ιδέα συμφιλίωσης Εβραίων και Αράβων. Για το Ιράκ και τον πρόεδρο του, Σαντάμ Χουσέν, το 1998 ήταν χρόνος χωρίς γυρισμό. Ο βομβαρδισμός της Βαγδάτης και το προαστίο της από τα πολεμικά αεροσκάφη και τους πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας
έφερε και πάλι στο προσκήνιο την κατάσταση ζούγκλας στη Διεθνή Ένωμη Τάξη και την νομοθεσία. Τα καλά και τα συμφέροντα. Για τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, ο Σαντάμ Χουσέιν είναι ο άνθρωπος που απειλεί τα συμφέροντά του στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Συμφέροντα που μεταφράζονται κυρίως σε εκμετάλλευση των δεύτερων σε όγκο κοιτασμάτων πετρελαίου στον κόσμο μετά τη Σαουδική Αραβία. Now, Iraq is the second largest, has the second largest reserve of oil in the area. Some say that within the next three or four years, Iraq will be first and Saudi Arabia will be second. Now, what the Americans want is this. They don't want oil only to supply their needs, but they want to grab oil so that they can grab Europe and Japan. This is the important the strategy. Exactly. They want oil because they have a great trade deficit in their economy. They cannot deal with that deficit because the American economy has achieved its highest peak and cannot continue. Now, how to deal with that deficit? They got to have some commodity which is cheap to produce, but highly profitable, and it is oil. Now, our production cost of oil in Iraq is the lowest in the world. It is 50 cents per barrel. In Saudi Arabia, it is about more than $2. North Sea oil is about $11. Can you imagine the difference? So this is the objective, is to grab Iraqi oil. Όχι πως ο Σαντάμ Χουσέιν και το καθεστώς του είναι αθώες περιστερές. Τα αέρια μουστάρδας που έριξε στους Κούρδους πριν από μερικά χρόνια ο Ιρακινός πρόεδρος θα τον κυνηγάνε ως ερηνίες. Δεν τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν αέρια ούτε οι εγκληματίες ναζίδες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και το έκανε αυτός. Πρώην συνεργάτες του Σαντάμ που διέφυγαν στη Δύση μιλάνε με τα χειρότερα λόγια για το καθεστώς του. Καταγγέλουν τους διοικούντες ότι έχουν καταργήσει κάθε έννοια νόμου και κυβερνούν δεσποτικά. Η οικονομική κατάσταση είναι τραγική. Οι αυτοσχεδιασμοί του καθεστώτος, η έλλειψη κάθε προγραμματισμού, αλλά και οι σκληρές οικονομικές κυρώσεις έχουν οδηγήσει σε απερίγραπτο λοιμό τον Ιρακινό λαό. Ο ασφυκτικός κλοιός που έχουν επιβάλει οι δυτικοί στο Σαντάμ, ο ουσιαστικός διαμερισμός της χώρας του σε βορρά και σε νότο, είχαν ως αποτέλεσμα να ενταθεί ο αυταρχισμός του καθεστώτος της Βαγδάτης. Ο Σαντάμ και οι συνεργάτες του, δεν είναι ξένοι διπλωμάτες, μένουν στην εξουσία μόνο επειδή αυτοί έχουν τα όπλα. Κάθε φορά που παρατηρείται κινητοποίηση των δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Περσικό κόλπο, ο Σαντάμ αρχίζει να έχει εφιάλτες. Μήπως εκδηλωθεί εξέγερση στον Νότο. What about some kind of openness in inside the country? Do you believe that maybe it is time to have more democracy, Western style, which I know that many Iraqis do not agree. And they say that, we are what we are what you are. But there is a general consensus now, even in Africa, that there is a need of more democracy, more openness, multinational and multi-party democracy. What about in Iraq? Before answering your question, my dear friend, why you are facing since 5 years this unfair measures against your people, and knife is putting here in your neck. You cannot ask the government or the people to follow certain systems. Give us something, in order to ask us later on. No, what the Iraqi people are aware about their foods, their medicine, their children. Οι αυθόρμητες, όπως χαρακτηρίζονται διαδηλώσεις του Ιρακινού λαού υπέρ του Σαντάμ, γίνονται πάντα υπό την καθοδήγηση οπλισμένων στελεχών του κυβερνητικού κόμματος Μπααθ. Όποιος τολμά, ας μην διαδηλώσει υπέρ του Σαντάμ. Βέβαια, σε αυτή την κατάσταση δεν βοηθούν και οι δημόσιες πλέον δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι στόχος της Ουάσιγκτον είναι να ενισχυθεί η Ιρακινή αντιπολίτευση και να ανατραπεί ο Σαντάμ Χουσέιν. With respect to Saddam's arsenal of deadly weapons, our strategy will be simple. If he rebuilds it, we will come. We have the obligation to do this,
we have the will to do this, and we have the forces in the region that are ready to do it. Και καθώς το 1998 δεύει προς το τέλος του, λίγοι αμφιβάλλουν πως οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί θα συνεχίσουν τις προσπάθειες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για να ανατρέψουν τον Σαντάμ Χουσέν και να τοποθετήσουν στη θέση του φιλική προς αυτούς κυβέρνηση. Το πετρέλαιο του Ιράκ είναι υπερβολικά πολύτιμο για να μένει στα χέρια ενός μονάχα ανθρώπου. Για την εξερεύνηση του διαστήματος, το 1998 ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό έτος. Ο παππούς του διαστήματος, ο Τζον Γκλεν, σε ηλικία 77 χρονών, επέστρεψε στο διάστημα. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Πιο μεγάλο όμως επίτευγμα ήταν η αποστολή του Αμερικανικού Διαστημικού Λεωφορείου Endeavour, όπου άρχισαν οι Αμερικανοί αστροναύτες μαζί με συναδέλφους τους κοσμοναύτες από τη Ρωσία να χτίζουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και αυτό το εγχείρημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Σε αυτή την ενότητα επίσης έχουμε το θέμα του Οτσαλάν με την Ματρόνη Δικιάκου. Έχουμε το θέμα του Πινοτσέτ με την Τζόρτζια Λούκου. Έχουμε την κρίση στο Κωσυφοπαίδιο που πιστεύουμε πως θα συνεχιστεί και το 1999 με την Κάτια Βρετού. Και τέλος έχουμε το μεγάλο θέμα του χαπιού Βιάγκρα με την Ντίκη Μακαρίου. Κάτω το 1998 και μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά που σφραγίστηκε με την αποστολή του Pathfinder στον Άρη, οι επιστήμονες της NASA κατάφεραν για άλλη μια φορά να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Εκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο παρακολουθούσαν την ιστορική εκτόξευση από το ακροτήριο Canaveral του διαστημικού λεωφορείου Discovery και την τολμηρή περιπέτεια ενός βετεράνου αστροναύτη του 77χρονου John Glenn που επέστρεψε μετά από 36 ολόκληρα χρόνια στο διάστημα. Ο Τζον Γκλεν, ο ζωντανός θρύλος της NASA, γερουσιαστής εδώ και 24 χρόνια, υπήρξε ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1962, ακολουθώντας τον Σοβιετικό Γιούρι Γκαγκάριν και ο τρίτος κατά σειρά Αμερικανός που πέταξε στο διάστημα. Ο Γκλεν λειτουργήσε ως άνθρωπος πείραμα και παράλληλα συγκέντρωσε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ενδιαφέρον ολόκληρης της ανθρωπότητας. Παρέμεινε στο διάστημα 8 ολόκληρες ημέρες και μετείχε σε σειρά επιστημονικών πειραμάτων, 83 συνολικά. Πολλά από αυτά αφορούσαν στη γύρανση του ανθρώπου σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Ο ίδιος ο πρόεδρος Κλίντον και δεκάδες εξέχουσες προσωπικότητες παρακολούθησαν από το διαστημικό κέντρο Kennedy την εκτόξευση του Discovery. Ένα ακόμα επίτευγμα των επιστημόνων είναι η δημιουργία ενός διεθνούς διαστημικού σταθμού. Πρόκειται για τον πρώτο σταθμό που θα είναι φτιαγμένος από Ρώσους και Αμερικανούς. Το Δεκέμβριο και αφού το Endeavour από το Canaveral και η Ζαριά από το Baikonur εκτοξεύτηκαν με επιτυχία, οι ειδικά εκπαιδευμένοι κοσμοναύτες που αποτελούσαν το πλήρωμα των δύο διαστημοπλοίων ανέλαβαν να συνδέσουν το αμερικανικό με το ρωσικό κομμάτι και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι πρώτοι οικοδόμοι του διαστήματος. Οι εξαστροναύτες κατάφεραν μετά από 6 ημέρες να συνδέσουν τη Ζαριά, την Αυγή δηλαδή στα ελληνικά, με το αμερικανικό κομμάτι την Ενότητα. Η επιχείρηση σύνδεσης κράτησε 2 ώρες και τους ευαίσθητους χειρισμούς με το ρομποτικό χέρι πραγματοποίησε με τη βοήθεια των κομπιούτερ αλλά και χωρίς να έχει την οπτική επαφή η αστροναύτης Νάνση Κέρι. Τα δύο κομμάτια του πρώτου αυτού μέρους του σταθμού είναι τόσο μεγάλα αλλά και τόσο βαριά που για πρώτη φορά ήταν επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιηθούν κομπιούτερ που παρουσιάζουν διαφορετικές οπτικές γωνίες των δύο θαλαμίσκων. Η NASA υπολογίζει πως θα χρειαστούν 43 ακόμη εκτοξεύσεις και 159 ακόμη περίπατες στο διάστημα για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού. Αφού ολοκληρωθεί ο διαστημικός σταθμός, θα έχει βάρος 450 τόνων και θα στεγάζει μέχρι 7 κοσμοναύτες και αστροναύτες. Στις αρχές του Νοεμβρίου, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν και οι Κούρδοι του PKK κάνουν δυναμική είσοδο στο παγκόσμιο προσκήνιο. Αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες, ο οργισμένος αντάρτης του χθες κάνει τώρα κινήσεις ψύχρεμου σκακιστή. Τέλος το κρυφτό από τις τουρκικές αρχές. Τέλος και οι βόμβες εναντίον αθώων. Ο Οτσαλάν φτάνει στις 12 Νοεμβρίου με πλαστό διαβατήριο στη Ρώμη. Η σύλληψή του άμεση στηρίζεται στο ένταλμα που έχουν εκδώσει οι γερμανικές δικαστικές αρχές εναντίον του. Έχει θεωρηθεί ότι αυτός υποδαβλίζει τις ακραίες εκδηλώσεις των οπαδών του στη Γερμανία σε βάρος Τούρκων μεταναστών. Μέσα σε λίγο καιρό ο ηγέτης του PKK γίνεται η ορολογιακή βόμβα που κανένας δεν θέλει φυσικά να κρατήσει. Παρά μόνον οι Τούρκοι, που σκοπεύουν να την εξουδετερώσουν μια και καλή. Η Ελλάδα προτείνει πρώτη από όλους να διεθνοποιηθεί το κουρδικό ζήτημα. Χιλιάδες Κούρδοι σειραίουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης για να συμπαρασταθούν στον ηγέτη τους. Η
υπόθεση, ο Τσαλάν δίνει στη Δύση την ευκαιρία να γνωρίσει και από την ανάποδη τον επίδοξο 16ο εταίρο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απειλές δεν τον Ιταλό Πρωθυπουργό που στον αήθη κόσμο της Realpolitik επιβάλλει το σεβασμό στη δικαιοσύνη. Το αίτημα της Άγκυρας για έκδοση του Ατσαλάν απορρίπτεται από το εφετείο της Ρώμης αφού η τουρκική νομοθεσία διατηρεί την θανατική ποινή. Έτσι αρχίζουν οι διαδηλώσεις, τα μποϊκοτάζ, οι δεικτικότατες έως υβριστικές καταχωρήσεις στον τύπο εναντίον της Ιταλίας, το κάψιμο της ιταλικής σημαίας αλλά και της ελληνικής, έτσι για να μην χάνουν τη φόρμα τους οι φανατικοί. Τα τυπικά αμέτωχα στο μποϊκοτάζ Υπουργεία Αμήνης και Επικοινωνιών της Τουρκίας, το πρώτο απειλεί να ματαιώσει παραγγελία στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ το δεύτερο μπλοκάρει τις συχνότητες των ιταλικών δορυφορικών καναλιών που φτάνουν στην Τουρκία. Η ανακοχή σφυρίζεται στη σέντρα του Σαμί Αλιγέν, όπου συναντώνται οι Γαλατά Σεράε με τη Γιουβέντους. Με αδίστακτες εισβολές στο βόρειο Ιράκ και φωνικές επιδρομές στις νοτιοανατολικές περιοχές της Τουρκίας, η Άγκυρα συνεχίζει τον άλλο πόλεμο εντός έδρας. Που τελικά όμως είναι καταδικασμένος. Γιατί όπως συμβαίνει με τέτοιες αντιπαραθέσεις, σκοτώνει μόνο σώματα, αλλά δυναμώνει τις ψυχές. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες έφτασε ο Τσαλάν στην Ιταλία, ακόμη και το ποια τροπή θα πάρει το προσωπικό του ζήτημα, ίσως αποδειχθεί υποσημείωση της ιστορίας. Αυτό που αρχίζει είναι το σημαντικό. Για να σταματήσει τη 12η ώρα η γενοκτονία και ο ξεριζωμός ενός ακόμη λαού. Το όνομα του οράματος αυτών των ανθρώπων για την ίδρυση του Κουρδιστάν θεμελίωσε ο Αμπντουλάχο Τσαλάν το ΠΚΚ. Μια οργάνωση μαρξιστικών αποκλήσεων που στα 20 χρόνια δράσης της κατέφυγε και στη βία. Παλαιστίνοι, Κούρδοι. Δύοι κατά πολύ παράλληλοι. Οι καιροί εμφανίζονται να ευνοούν τους αλλοτινούς παρίες. Όχι για ανθρωπιστικούς λόγους. Ίσως ήρθε λοιπόν η στιγμή και για τους Κούρδους να αναζητήσουν άλλο μονοπάτι δικαίωσης. Από τη μία τον μποϊκοτάζ και από την άλλη η πανταχώθεν πιέσεις ο Ιταλός Πρωθυπουργός αποκαλεί στα τέλη Νοεμβρίου τρομοκράτη τον Οτσαλάν. Η απόσυρση του γερμανικού εντάλματος, καθώς η Βόνη αποφεύγει τον σκόπελο του να δικάσει εκείνη τον Κούρδο ηγέτη, σβήνει τις τελευταίες ελπίδες της υπηρεσιακής πλέον κυβέρνησης Γιλμάζ. Μετά ένα μήνα κατοίκων περιορισμού, ο Τσαλάν είναι ελεύθερος. Δηλώνει πρόθυμος να δικαστεί από διεθνές δικαστήριο και περιμένει την ετοιμιγορία της Επιτροπής του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών για το αν θα του δοθεί τελικά πολιτικό άσυλο. Η Τουρκία αντιτίθεται στη διεξαγωγή διεθνούς δίκης που θα αποκάλυπτε τα δικά της εγκλήματα κατά των Κούρδων. Έτσι κι αλλιώς, οι πρώτες μάχες έχουν κερδιθεί. Η Τουρκία έχει πάρει τα πρώτα ευρωπαϊκά της μαθήματα. Οι Κούρδοι είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας πάνω από ένα μήνα. Μια χωρίς προηγούμενο δικαστική υπόθεση, σταθμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και με σοβαρές πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις, συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη από τις 16 Οκτωβρίου. Στο Λονδίνο συλλαμβάνεται ο πρώην δικτάτορας της Χιλής, Αουγκούστο Πινοσέτ, όταν η Ισπανία ζητάει την εκδοσή του και τον κατηγορεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Πινοσέτ αναρρώνει σε κλινική του Λονδίνου μετά από μικρή χειρουργική επέμβαση στην πλάτη, όταν οι Βρετανικές αρχές τον θέτουν υποκράτηση. Ο Ισπανός δικαστής Βαλτάσαρ Γκαρθόν ζητάει την έκδοσή του και κατηγορεί τον Πινοσέ ως υπεύθυνο για γενοκτονία, βασανιστήρια και εξαφανίσεις 3.000 και πλέον ανθρώπων στη διάρκεια της δικτατορίας του από το 1973 ως το 1990. Όσοι έπεσαν θύματα του καθεστώτος του ελπίζουν στην απονομή δικαιοσύνης. Lo que necesitamos es justicia. Y hoy realmente la justicia española en un fallo, pero que no tiene precedentes, hoy justamente ha confirmado que nuestra lucha de 20 años, hace 20 años que venimos luchando por todo esto, nuestra lucha. Μετά την Ισπανία, 16 ακόμη χώρες ζητούν επίσημα από τη Βρετανία την έκδοση του πρώην δικτάτορα της Χιλής. Με μια απόφαση σταθμό στην ιστορία, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βουλής των Λόρδων κρίνει στις 26 Νοεμβρίου ότι ο Πινοσέτ δεν έχει δικαίωμα ασυλίας όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι του. Un chef d'État, un ancien chef d'État maintenant en Argentine, le général Videla qui était chef d'État, qui est en prison maintenant, il est jugé, il est un ancien chef d'État, mais personne dit qu'il a joui d'une immunité quiconque parce qu'il a été chef d'État. Οι διαδηλώσεις υπέρ και κατά του Πινοσέτ συγκλονίζουν Λονδίνο, Μαδρίτη και Σαντιάγο.
Όσοι ζητούσαν απονομή δικαιοσύνης, μόλις πληροφορούνται την απόφαση της Βουλής των Λόρδων, ξεσπούν σε πανηγυρισμούς και δάκρυα χαράς. Οι υποστηρικτές του Πινοσέτ οργισμένοι και ένα ισπανικές και βρετανικές σημαίες. Η κρίση στις σχέσεις της Χιλής με τη Βρετανία και την Ισπανία κορυφώνεται. I have to inform all the Chilean citizens that the government has decided to call immediately for consultation the Chilean ambassador in the United Kingdom. Στις 9 Δεκεμβρίου ο Βρετανός Υπουργός Εσωτερικών, Jack Straw, δίνει το πράσινο φως να αρχίσουν οι νομικές διαδικασίες για την έκδοση του Πινοσέτ. Ο 83χρονος πρώην δικτάτορας αρνείται τις κατηγορίες που του απαγγέλλονται και κάνει λόγο για σκευωρία εναντίον του. Η απόφαση Στρό συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Este es el triunfo, vuelvo a repetirlo, los 50 años que se cumplen este año de los derechos humanos en todo el mundo. Que los dictadores de América Latina guarden las barbas en remojo. Η διαμάχη όμως συνεχίζεται. Οι δικηγόροι του Πινοσέτ προσβάλλουν την απόφαση της Βουλής των Λόρδων για μεροληψία. Ένας από τους τρεις δικαστές που έκριναν ότι ο Πινοσέτ δεν έχει δικαίωμα ασυλίας, ο Λόρδος Χόφμαν και η γυναίκα του, υπηρέτησαν για πολλά χρόνια σε οργανώσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Το ανώτατο δικαστήριο υποχρεώνεται να ακυρώσει την απόφασή του και θα προχωρήσει σε αναθεώρηση της υπόθεσης στις αρχές του επόμενου χρόνου. Το 1998 βρίσκει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας να συγκλονίζεται από τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η σερβική αντιπολίτευση επιχειρεί ανεπιτυχώς να απομακρύνει από την εξουσία τον τότε πρόεδρο της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Παράλληλα, διαφαίνονται και τα πρώτα σημάδια της επερχόμενης κρίσης στο Κοσίμο πέδιο. Το 1998 έφτασε στο τέλος του και παρά τις ασφυκτικές πιέσεις της Ουάσιγκτον στο Ιουγκοσλάβο πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, το μαραθώνιο των διπλωματικών προσπαθειών και τη συμφωνία εκεχηρίας του Οκτωβρίου, η κρίση στο Κωσυφοπέδιο όχι μόνο δεν επιλύθηκε, αλλά πιθανότατα ο χειμώνας του 1999 να αποδειχθεί φωνικότερος από την άνοιξη και το καλοκαίρι που πέρασε. Οι πρώτες δειλές κινητοποιήσεις των Αλβανόφωνων για την ανεξαρτησία της σερβικής αυτής επαρχίας αρχίζουν το Φεβρουάριο. Μέσα σε ένα μήνα, το Μάρτιο, το Κωσυφοπέδιο μεταβάλλεται σε πυρίτιδα αποθήκη. Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς προσπαθεί να καταστήλει την εθνικιστική έκρηξη των Αλβανοφώνων Κωσοβάρων, που αποτελούν το 90% του πληθυσμού με βίαια μέσα. Οι δυτικές κυβερνήσεις καταδικάζουν την πρακτική αυτή, απειλούν το Βελιγράδι με κυρώσεις και απαιτούν ειρηνική επίλυση της κρίσης. Καλοκαίρι. Οι μάχες φουντώνουν. Ο απελευθερωτικός στρατός, του οποίου την ύπαρξη διέψευδε μέχρι τότε η ηγεσία των Αλβανοφώνων, κάνει δυναμικά την εμφάνισή του. Οι πρώτοι μήνες είναι αρκετοί για να καταλάβουν τα 2/3 των εδαφών και να αποθήσουν τις ειδικές σερβικές δυνάμεις από στρατηγικά σημεία. Οι σερβικές δυνάμεις περνούν στην αντεπίθεση, ανακαταλαμβάνουν σημεία στρατηγικής σημασίας και κυρίως σημαντικές οδικές αρτηρίες που συνδέουν το βορρά με τον νότο. Οι δυνάμεις του απελευθερωτικού στρατού αποθούνται στο βορρά και διασκορπίζονται στα δάση της περιοχής. Οι φωνικότερες μάχες γίνονται στην Τρέντσα, στην ευρύτερη περιοχή και στο βορρά. Χιλιάδες άμαχοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα χωριά τους που γίνονται πεδία μαχών. Εκατοντάδες οι νεκροί και οι τραυματίες. Παράλληλα, πληθαίνουν τα επεισόδια στα σύνορα Αλβανίας-Ιουγκοσλαβίας, καθώς οι άνδρες του απελευθερωτικού στρατού μεταφέρουν παράνομα όπλα και πυρομαχικά από την Αλβανία στο Κωσυφοπέδιο. Την ίδια περίοδο διασπάται η ενότητα των Αλβανοφώνων. Οι σκληροπυρηνικοί συσπυρώνονται γύρω από τον απελευθερωτικό στρατό και εγκαταλείπουν τον μετριοπαθή ηγέτη του Ιμπραήμ Ρουγκόβα. Οι δύο ομάδες αρχίζουν χωριστές διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Αλλά και η διεθνής ομάδα επαφής διχάζεται. Η Ουάσιγκτον επιμένει σε σκληρή γραμμή έναντι του Βελιγραδίου. Αντίθετα, η Μόσχα θεωρεί ότι το Βελιγράδι έχει προχωρήσει σε κινήσεις καλής θελήσεως. Έπειτα από ένα διπλωματικό μαραθώνιο, του οποίου ηγείται ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, και τις μεγάλες πιέσεις που ασκούνται στο Μιλόσεβιτς, υπογράφεται τον Οκτώβριο Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός και αρχίζουν συνομιλίες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Οι Αλβανόφωνοι επιμένουν στην ανεξαρτησία, το Βελιγράδι στη διευρυμένη αυτονομία. Και οι δύο πλευρές απορρίπτουν το αμερικανικό σχέδιο του Κρίστοφερ Χιλ.
Μέσα στο Δεκέμβριο, ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ φτάνει εσπευσμένο στο Βελιγράδι για συνομιλίες. Στις αρχές του μήνα έχουμε τα πρώτα συνοριακά επεισόδια με πολλούς νεκρούς. Ταυτόχρονα, ο απελευθερωτικός στρατός αρχίζει τις επιθέσεις του εναντίον Σέρβων πολιτών. Το Μπλε Χάπι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Αμερικανική αγορά τον Απρίλιο και υποσχόταν να φέρει επανάσταση στις στενές σχέσεις των δύο φύλων, τουλάχιστον σε εκείνες τις οποίες ένας εκ των δύο συντρόφων εμφάνιζε κάποια λειτουργικά προβλήματα. I did not have any interest in anything, because mentally I just didn't feel a man anymore. Η φήμη του διαδόθηκε ταχύτατα σε ολόκληρο τον πλανήτη και το Χάπι πήρε έγκριση να κυκλοφορήσει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σεπτέμβριο και στην Ιαπωνία πριν από λίγες μέρες. Η λειτουργία διατηρείται με το 50 mg γύρω στα 7-8 λεπτά και αν προχωρήσει κανείς τα 100 mg με τη μεγαλύτερη δοσολογία υπάρχει και μεγαλύτερος χρόνος αισθητικής επάρκειας, μέχρι τα 12 λεπτά έχουμε παρατηρήσει. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την παραγωγό εταιρεία Pfizer, 35 εκατομμύρια ταμπλέτες Viagra έχουν καταναλωθεί από 3 εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως. Η εκτεταμένη χρήση του αποδεικνύει πως λύνει το πρόβλημα για το οποίο το φάρμακο παρασκευάστηκε. Το πρόβλημα που αναφύεται όταν το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, ή δε σάρξ ασθενής. Ή, ας το πούμε αλλιώς, το πρόβλημα της ανδρικής ανικανότητας, η οποία προέρχεται όχι από ψυχολογικά, αλλά από καθαρά οργανικά αίτια. Well, Viagra is for patients with erectile dysfunction or impotence. All the trials have been done with patients suffering from impotence and it's been shown to be very beneficial. Το μπλε όμως δεν τα κάνει όλα ρόδινα και το Viagra έφερε στην επιφάνεια πολλά προβλήματα. Το πρώτο έγκυται στη λαθρεμπορία. Η φήμη του ως θαυματουργού. Η ιδιαίτερα υψηλή του τιμή που κυμαίνεται ανάμεσα στις 3 και τις 5.000 δραχμές στο Χάπι, αλλά και οι αναστολές που έχουν πολλοί άνδρες να συζητήσουν το πρόβλημα της ανικανότητας ανοιχτά, έκαναν το Viagra αντικείμενο εκμετάλλευσης των επιτηδίων ανά την υφήλιο. Ούτε η νομιμοποίηση όμως του Viagra είναι άμυρη προβλημάτων, καθώς εκτεταμένη χρήση του μπορεί να επιβαρύνει δυσβάσταχτα τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων. Σαν να μην έφταναν αυτά, η χρήση του Viagra, που συνταγογραφείται στις Ηνωμένες Πολιτείες με συχνότητα 150.000 χαπιών την εβδομάδα, προκάλεσε σε διάστημα λίγων μηνών 69 θανάτους από καρδιακά επεισόδια. It's a medication that requires an evaluation by a physician. Στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, πρόβλημα ανικανότητας αντιμετωπίζει το 20% του ανδρικού πληθυσμού, 5% μάλιστα ιδιαίτερα οξύ. Πανάκια λοιπόν το Viagra στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι οργανικό. Οι καταναλωτές του όμως πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να απολαύσουν μόνο τον επίγειο παράδεισο, αφήνοντας τον επουράνιο για αργότερα. Νίκη να μας μιλά για τις φυσικές καταστροφές, παράδειγμα ο τυφώνας Μίτσου. Το Δημήτρη Διλιολάνη από την Ρώμη θα τον ακούσουμε να μας λέει για τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στην Ιταλία και με την άνοδο στην εξουσία του πρώην μαρξιστή Νταλέμα. Και τέλος θα ακούσουμε τον Νίκο Χιλά από τη Βόνη να μας λέει το τι έγινε στη Γερμανία, όπου έγινε πολύ μεγάλη αλλαγή, έφυγε ο συντηρητικός Χέλμουτ Κόλ και τώρα στην καγκελαρία είναι ο σοσιαλδημοκράτης Σρέντερ. Θα πάμε λοιπόν στο Παρίσι τώρα και θα αρχίσουμε με τον Νίκο Αλιάγα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 98 είναι η Γαλλία της πολυφωνίας και του κοινού οράματος. Είναι η Γαλλία της επιτυχίας και του αθλήματος. Είναι η Γαλλία των εμιγρέ Ζιντάν, Ντεσαγί, Λιζαραζού. Παγκόσμιο κύπελο 98, όταν το ποδόσφαιρο δίνει μια νέα όθηση, όταν το ποδόσφαιρο δίνει ελπίδα σε έναν ολόκληρο λαό, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον πιο απλό πολίτη. Ο θρίαμβος των 11 παιχτών του Εμέ Ζακέ, τα δάκρυα του Ντουγκιαρί, ευνηδιαστική νίκη της Εθνικής Γαλλίας. Εκεί που δεν τους περίμενε κανείς, οι Γάλλοι κατόρθωσαν να χτυπήσουν τη Βραζιλία 3-0. Μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν αποφασισμένοι να νικήσουν. Το μυστικό της επιτυχίας, σοβαρότητα, μετριοπάθεια, αποφασιστικότητα είναι η νίκη του συνόλου και της στρατηγικής. Μέσα στο προάβλιο του Προεδρικού Μεγάρου των Ηλυσίων, άνευ προηγουμένου κοσμοσυρωή. Όλες οι γενιές, όλες οι φυλές της Γαλλίας κάτω από τη μέθη της νίκης, κάτω από το πρίσμα της αδελφοσύνης. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον διαφορές. Είμαστε όλοι νικητές. Ο Ζακ Σιράκ, πρώτος πολίτης της Γαλλίας και πρώτος φύλαθλος των τρικολόρ.
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ως καλύτερος πολιτικός σύμμαχος του καλοκαιριού, αύξησε θεαματικά μέσα σε 10 μέρες τα ποσοστά δημοτικότητας των Jacques Chirac και Lionel Jospin. Το Μοντιάλ 98 ανέδειξε την Γαλλία της πολυφωνίας και των διαφορών. Δύσκολη χρονιά για τον Jean-Marie Le Pen. Ο ακροδεξιός ηγέτης καταδικάστηκε σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για ένα χρόνο για τον ξυλοδαρμό υποψήφιας του Σοσιαλιστικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 97. Ο Jean-Marie Le Pen ζήτησε ακύρωση της απόφασης, αλλά κινδυνεύει να μην μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το δεξί του χέρι Bruno Maigret, γενικός γραμματέας του κόμματος, τον προδίδει και ζητά την διεξαγωγή έκτακτου συμβουλίου για να μπορέσει να απομακρύνει τον 70χρονο πρόεδρο. Το εθνικό μέτωπο δεν ανήκει σε κανέναν, ισχυρίζεται ο Maigret. Ο γέρος δεν πέθανε ακόμα, του απαντά ο Jean-Marie Le Pen. Ο εμφύλιος της γαλλικής ακροδεξιάς ξέσπασε για τα καλά. 30 χρόνια πέρασαν από τις φοιτητικές εξεγέρσεις του 68. 1998 οι μαθητές κατεβαίνουν ξανά στους δρόμους, με μια σημαντική διαφορά όμως. Οι σημερινοί μαθητές δεν ζητούν να αλλάξουν την κοινωνία, αλλά να κρατήσουν τα λιγοστά θρανία που απέμειναν. Οι κινητοποιήσεις συγκεντρώνουν 500.000 μαθητές, καταδικάζουν την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και την έλλειψη σχολικών κτηρίων. Για να καθησυχάσει τα πνεύματα, ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας προτείνει επείγοντα μέτρα, με την υπόσχεση ότι θα διαθέσει σύντομα για την εκπαίδευση περισσότερο από 4 δισεκατομμύρια φράγκα. Οι μαθητές πήραν το μήνυμα, γύρισαν στις τάξεις τους, αλλά υποσχέθηκαν ότι θα ξανάρθουν εάν η πολιτεία δεν πράξει αυτά που τους έταξε. Στις Ράγες, στον ωκεανό, στους Εθέρες. Τραγικές εικόνες, πολύ νεκρές τραγωδίες, χρονικό θλιβερό της χρονιάς που φεύγει. Ήταν αμήλικτη η αλήθεια για όσους περίμεναν αγαπημένα πρόσωπα με την πτήση Νέα Υόρκη-Γενέβη της Swiss Air τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου. 229 άνθρωποι ξεψύχησαν παγιδευμένοι στο μοιραίο McDonald Douglas, ένα στάφος που έπεσε από τους εθέρες και βυθίστηκε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού. Γιατί? Οι ειδικοί δεν απάντησαν ακόμα. 203 είναι νεκροί όταν μια άλλη πτήση έγινε ντοκουμέντο φρίκης. Διεθνές αεροδρόμιο της Ταϊπέη, τόπος συντριβής του Airbus των κινέζικων αερογραμμών. Ήταν 16 Φεβρουαρίου του 1998. Κυλώντας στις Ράγες, συνάντησε την τραγωδία το Intercity Express που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο-Ανόβερο. Αρχές Ιουνίου η Γερμανία βυθίζεται στο πένθος για τους 95 επιβάτες που ανασύρθηκαν νεκροί από τα βαγόνια. Η μητέρα που κάει και ζωντανή κρατώντας στην αγκαλιά το μωρό της. Δεκάδες άλλες γυναίκες και παιδιά, πάμφτωχοι Νιγηριανοί που έτρεξαν με δοχεία να εξασφαλίσουν λαθρέο μαύρο χρυσό και δεν πρόλαβαν να ξεφύγουν όταν ξέσπασε η πύρινη θύελλα του Οκτώβρη στη νότια Νιγηρία. Χίλιους και πλέον νεκρούς σκέπασε το έδαφος που κρύβει τα πλουσιότερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική. Μοιραία η έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου που ήταν ελαττωματικός σύμφωνα με τους ειδικούς. 10 μέρες μετά, στις 30 Οκτωβρίου, το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας θρυνεί τους 67 νέους που έφυγαν στο χορό του θανάτου. Γλεντούσαν ανήμερα της αργίας των Αγίων Πάντων στο κτίριο όπου στεγάζεται και το πολιτιστικό κέντρο των Σκοπίων. Ξέσπασε πυρκαγιά πίσω από την οποία ίσως να βρίσκονται εμβριστές, είχαν ανακοινώσει τότε οι αρμόδιοι. Ήταν παράλογα τραγικό να βρεθούν στο ύψος σειρματόσχηνου οι εκπαιδευόμενοι Αμερικανοί πεζοναύτες που επέβαιναν σε νατοϊκό αεροσκάφος. Έτσι όμως σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι στις Ιταλικές Άλπεις. Το αεροσκάφος κατέριψε τελεφερίκ στο θέρετρο Καβαλέζε και η ένταση δεν έλειψε από τις σχέσεις της Ρώμης με τη Ουάσιγκτον. Πνιγμένη στην μαύρη ομίχλη πέρασε και αυτή τη χρονιά η Νοτιοανατολική Ασία. Βέβαιοι δηλώνουν ορισμένοι πως αυτή η οικολογική καταστροφή οφείλεται σε εμπριστές. Το φαινόμενο El Niño μπορεί να άναψε φωτιές στον πλανήτη, αλλά στην περίπτωση της Ινδονησίας ο ανθρώπινος παράγοντας ξεπερνά και το χειρότερο μετεωρολογικό φαινόμενο. Σημεία της γης που δοκιμάστηκαν σκληρά από την ανελαίτη μανία των στοιχείων της φύσης. Τυφώνες, πλημμύρες και σεισμικές δονήσεις ευθύνονται για 32.000 θανάτους ολόκληρο τον πλανήτη το 1998. Φεβρουάριος, εκτός από τα πυρά του εμφυλίου, το ορεινό Αφγανιστάν συγκλονίζεται και από τη δόνηση των 6 Ρίχτερ.
2.000 πληνθόκτιστα σπίτια στην άγωνη περιοχή στα βόρεια της χώρας καταραίουν. Κάτω από τα ερείπια ξεψυχούν πάνω από 4.000 άνθρωποι. Αρχές Μαΐου, πλημμύρες και κατολισθήσεις συνθέτουν σκηνικό τρόμου στη γειτονική μας Ιταλία. Τέσσερα χωριά στις επαρχίες Σαλέρνο και Αβελίνο, νότια της Νάπολης, αφανίζονται κάτω από τόνους λάσπη και πέτρες. Τουλάχιστον 150 είναι οι νεκροί. Στα μέσα του Ιουλίου, παλιρροϊκά κύματα ύψους έως και 10 μέτρα σαρώνουν την Παππούα Νέα Γουινέα, σκορπώντας το θάνατο 16η φορά μέσα στον αιώνα μας, στην ιδηλιακή αλλά άκρο σεισμογόνα αυτή γωνιά του Ειρηνικού. Η επιδρομή των τριών παλιρροϊκών κυμάτων που την προκάλεσε η υποθαλάσσια σεισμική δόνηση των 6 Ρίχτερ βυθίζει στον Εφιάλτη, χωριά στα βορειοδυτικά παράλια της νησιωτικής χώρας. Τραγικός απολογισμός, 2.000 νεκροί. Τέλη Ιουλίου, η Κίνα εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ποτέ ξανά στην ιστορία της η χώρα δεν αντιμετώπισε τόσους πλημμυροπαθείς. Οι προσπάθειες να συγκρατηθούν τα μανιασμένα νερά του ποταμού Γιάνγκτσε είναι μάταιες. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνάει τους 3.000 και οι ζημιές υπολογίζονται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Αρχές του Νοέμβρη, οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής παραδίνονται στο έλεος του Μίτς. Του τυφώνα που περνάει στην ιστορία ως ο πιο φωνικός τα τελευταία 200 χρόνια. Η καταστροφική μανία του εκτονώνεται στην Νικαράγουα και στην Ονδούρα. 11.000 νεκροί, βιβλικές οι καταστροφές. Onorevole Massimo D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri. Αλλαγή φρουράς φέτος στο πρωθυπουργικό Μέγαρο Κίτζι. Έφυγε ο καθολικός Ρωμάνο Πρόντι και ήρθε ο πρώην κομμουνιστής Μάσιμο Νταλέμα. Συνηθισμένα πράγματα στην Ιταλία, λέτε εσείς. Κι όμως δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα ο νέος πρωθυπουργός για πρώτη φορά ανήκει στο πρώην κρατεό Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που πριν από 8 χρόνια ως γνωστόν μεταλλάχθηκε σε Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς. Το κυριότερο όμως είναι πως εκείνος ο ηλιόλουστος Ρωμαϊκός Οκτώβρης τίναξε στον αέρα όλη την υπόθεση αλλαγής του Ιταλικού πολιτικού συστήματος που ακολουθήθηκε μετά τη θύελλα της υπόθεσης Καθαρά Χέρια. Θυμόσαστε, οι Ιταλοί άλλαξαν το εκλογικό τους σύστημα προς το πλειοψηφικό. Ήθελαν να οικοδομήσουν μια δικομματική δημοκρατία, έλεγαν. Απ' τη μια ο δεξιός πόλος της ελευθερίας με επικεφαλής τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη και από την άλλη η ελιά με υποψήφιο πρωθυπουργό τον Ρωμάνο Πρόντι. Μέσα σε 48 ώρες όλες αυτές οι υποσχέσεις εξανεμίστηκαν. Ο πρωθυπουργός Νταλέμα υπήρξε προϊόν κοινοβουλευτικών ζυμώσεων και όχι επιλογή των ψηφοφόρων. Και όχι μόνο αυτό. Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός έκανε 1.000 κομμάτια την ελιά και μαζί της και τον δικοματισμό. Για να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία, ο Νταλέμα αναγκάστηκε να πάρει μαζί του και τους διαφωνούντες κομμουνιστές του Αρμάντο Κοσούτα, αλλά και τους κεντροδεξιούς βουλευτές του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Φρανσέσκο Κοσίγα. Οι βουλευτές αυτοί εκλέχτηκαν όλοι τους με το Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνη. Όταν έγινε η κυβέρνηση ήταν 29, τώρα είναι 32. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι σήμερα στην Ιταλική Βουλή υπάρχουν 43 κόμματα και είναι πάνω από 200 οι βουλευτές οι οποίοι με άλλο κόμμα εκλέχτηκαν και σε άλλο κόμμα βρίσκονται τώρα. Γι' αυτό στην πρώτη θέση στο πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης είναι μια νέα πολιτική μεταρρύθμιση. Να αλλάξει ξανά το εκλογικό σύστημα. Να αλλάξει ο τρόπος επιλογής του Πρωθυπουργού. Να δοθούν περισσότερες εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταρρύθμιση, βεβαίως. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα προκύψει. Μέχρι τώρα το κυριότερο εμπόδιο προερχόταν από τον Μπερλουσκόνη, που εξαρτά οποιαδήποτε αλλαγή από το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών του με την Ιταλική δικαιοσύνη. Φέτος η στάση αυτή του Mr. TV έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων όλο το σχέδιο μεταρρύθμισης που είχε ετοιμάσει η ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου υπό την προεδρία του ίδιου του Νταλέμα. Θα τα καταφέρει τελικά ο νέος πρωθυπουργός. Έχει χρόνο μέχρι τον Απρίλιο του 2000, όταν θα λήξει η θητεία της τωρινής Βουλής. Μπορεί το φθινόπωρο να ήταν φέτος μουντό στη Γερμανία. Στην πολιτική κυριάρχησαν όμως το κόκκινο και το πράσινο. Τα χρώματα των σοσιαλδημοκρατών και του κόμματος των πράσινων που κέρδισαν τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Νίκη που έβαλε τέρμα στη 16χρονη καγκελαρία του χριστιανοδημοκράτη Χέλμουτ Κόλ και ανέδειξε ως νέο καγκελάριο το σοσιαλιστή Γκέρχαρτ Σρέντα. Η SPD steht für wirtschaftliche Stabilität im Innern wie nach außen. Sie steht für innere Sicherheit und für außenpolitische Kontinuität.
Πλαίσιο γενικό και αόριστο που εξειδικεύεται όμως σε μικρές σημαντικές αλλαγές με έναν κεντρικό στόχο, την καταπολέμηση της ανεργίας. Η νέα κυβέρνηση φεύγει πλέον από την μονεταριστική πολιτική της προηγούμενης και μπαίνει σε ένα μοντέλο πολιτικής απασχόλησης του κεντζιανισμού, θα λέγαμε. Καλές προθέσεις, αδέξια εφαρμογή. Ως αποτυχημένοι χαρακτήρισαν μερικοί σχολιαστές την εκκίνηση της κυβέρνησης, προτού βέβαια οι υπουργοί της να έχουν καθίσει καλά-καλά στις καρέκλες τους. Πάντως, ο Σρέντα κατήργησε ήδη, όπως είχε υποσχεθεί, τα λεγόμενα αντιλαϊκά μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης Κόλ και μείωσε ελαφρώς τους φόρους για τα κατώτερα στρώματα. Το αποτέλεσμα, σύγκρουση με τους εργοδότες, χωρίς σπουδαίο πολιτικό κέρδος. Die Köpfe sind neu. Die Inhalte bisher kaum, mit Ausnahme der Erklärung, dass man den Atomausstieg will. Ansonsten kein großer Wurf, keine Alternative, sondern ein Rumbasteln. Το κλείσιμο των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας προκαλεί πάντως αναστάτωση και μέσα στην κυβέρνηση. Το ίδιο και η άποψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιος Καφίσα, ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραιτηθεί από το πρώτο πλήγμα με ατομικά όπλα. Τριβές προκλήθηκαν τέλος και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από την εξαγγελία του Σρέντα ότι η Βόνη θα μειώσει τις εισφορές της στα κοινοτικά ταμεία. Κάτι που θα αποβεί και εις βάρος της Ελλάδας. Όχι μεγάλες αλλαγές, αλλά μικρές βελτιώσεις, είχε υποσχεθεί ο Γκέρχαρντ Σρέντα. Υποσχέσεις που κρατάει σήμερα πραγματικά. Μόνο που στη Γερμανία κάθε μικρή μεταρρύθμιση προκαλεί μεγάλη αναστάτωση. Και όχι μόνο λόγω των Χριστουγέννων. Αναστάτωση που συχνά θυμίζει τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό. Θα μπορούσε όμως να προκαλέσει διάλυση της κυβέρνησης συνασπισμού αν κλιμακωθεί η εσωκυβερνητική διαμάχη για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Βαίνουν στη Ρωσία, επηρεάζουν και άλλες περιοχές στο πλανήτη Γη και κυρίως στην Ασία. Τα γεγονότα με την οικονομία της Ρωσίας επηρέασαν άμεσα τις οικονομίες στην Ασία και θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι έγινε στα διάφορα χρηματιστήρια. Να μην ξεχάσουμε ότι ο πρόεδρος Γέλτσιν άλλαξε τον Βίκτορ Τσενομπίρντιν μέσα σε ένα βράδυ, έβαλε στη θέση του έναν νεαρό πρωθυπουργό, τον άλλαξε και αυτόν και τέλος το Σεπτέμβριο έβαλε στη θέση του τον Γευγένη Πριμακόφ. Για το θέμα της Ρωσίας θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ με τον Δημήτρη Λιάτσο από τη Μόσχα. Και τέλος ο Λάβης Σιγκοτάκης από το Λονδίνο θα μας μιλήσει για το Ολλανδικό. Πάμε τώρα στη Μόσχα και στο Δημήτρη Λιάτσο. Αν πάρει κανείς υπόψη τα λεγόμενα του Προέδρου Μπορίς Γέλτσιν τον περασμένο Ιανουάριο στην ετήσια ομιλία του, ότι το 98 θα είναι χρόνος οικονομικής ανάκαμψης. Αν θυμηθεί την κυβερνητική κρίση του Μαρτίου-Απριλίου και το οικονομικό κράχ που ακολούθησε τον Αύγουστο, τότε γίνεται κατανοητό το χάος που επικρατεί ανάμεσα σε εκτιμήσεις και πραγματικότητα. Η Ρωσία το εξάμηνο Οκτώβριο-97-Απρίλιο-98 έχασε γύρω στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μείωση της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Τα συμπτώματα της ρωσικής οικονομίας έμοιαζαν με εκείνα ναρκωμανούς που κάθε φορά ζει περιμένοντας τη δόση του. Το αποτέλεσμα γνωστό. Το 98 κατά γενική ομολογία ήταν ο χειρότερος ίσως χρόνος στην 7χρονη πορεία της οικονομικής μεταρρύθμισης και ένας από τους πιο δίσεκτους για τους Ρώσους στην ιστορία του 20ου αιώνα. По сути дела, молодое правительство, Чубайс, Немцов, его коллеги попытались одновременно, как сказал наш известный юморист, прописать снотворное и слабительное для и так ослабленной российской экономики. Из этого получился только лишь конфуз. Население потеряло очень большие деньги в коммерческих банках. Экономика, по сути дела, вошла в состояние коллапса, была парализована денежная система, банковская система. Το Σεπτέμβριο η Ρωσία βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον κρεμό, οικονομικά και πολιτικά. Τώρα ολοκληρώνει το έτος 1998 έχοντας τουλάχιστον κυβερνητική σταθερότητα και επιδιώκοντας να αποφύγει τη χρεοκοπία. Επιβιώνει, και αυτό είναι σημαντικό, επί ένα εξάμηνο χωρίς οικονομική βοήθεια από το εξωτερικό. Θα τα καταφέρει? Ίσως αυτό είναι το στίχημα που καλείται να κερδίσει ο Πριμακόφ και η κυβέρνησή του μέσα στο 99. Μετά την κρίση, σύμφωνα με τους νόμους της οικονομίας, έχουμε ύφεση και στη συνέχεια ανάπτυξη. Το θεωρητικό σχήμα για να υλοποιηθεί όμως στην πράξη απαιτεί προϋποθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη πολιτική βούληση, κοινωνική συνένεση, παραγωγική υποδομή. Είναι η Ρωσία σε θέση να ανακάμψει? Решена задача политического доверия.
А просто общественное мнение, которое сейчас вот мы проводим в стране, показывает, что рейтинг Примакова и рейтинг нового правительства достаточно высок. Во всяком случае, он на порядок выше, чем политический рейтинг правительства Черномырдина и правительства Кириенко. Население поверило в Примакова, и вот с этой уверенностью, с определенной долей политического доверия к нему входит в следующий год. Οι απλοί Ρώσοι πολίτες εμπιστεύονται ίσως την ηγεσία τους για τελευταία φορά. Για πολλούς ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Το πρόβλημα της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν στις μεγάλες προτεραιότητες του Βρετανού Πρωθυπουργού Τόνι Μπλεαρ όταν ήρθε στην εξουσία πριν από 18 μήνες. Ανέλαβε προσωπικές πρωτοβουλίες και τις παραμονές του περασμένου Πάσχα ξενύχτησε λίγα 24 ώρα στο Μπέλφαστ μέχρι να πείσει τις δύο αντίπαλες πλευρές να βάλουν την υπογραφή τους στην ιστορική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η συμφωνία αυτή θεωρητικά άνοιξε ένα νέο ειρηνικό πλέον κεφάλαιο στην ιστορία της διαλυμένης από τον εμφύλιο πόλεμο Βόρειας Ιρλανδίας, με άλλες φυσικά προδιαγραφές και κυρίως με τον παράνομο μέχρι τώρα ήρα να έχει επίσημο πολιτικό ρόλο μέσω της πολιτικής του πτέρυγας του Sinn Féin. Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας σκόνταψε σε σοβαρά προβλήματα, καθώς οι βασικές αντίπαλες πλευρές διαφωνούσαν ανυποχώρητα στα δύο κρίσιμα σημεία, κυρίως στον αφοπλισμό των οργανώσεων και στην διανομή των Υπουργείων στο 12-μελές εκτελεστικό συμβούλιο που θα είναι η κυβέρνηση της ανεξάρτητης πλέον από το Λονδίνο Βόρειας Ιρλανδίας. Η κατάσταση παρέμεινε στάσιμη μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, με άμεσο μάλλον το ενδεχόμενο να επανέλθουν οι σκηνές βίας και χάους του παρελθόντος. Ωστόσο, η προσωπική πάλι μεσολάβηση και παρέμβαση του Πρωθυπουργού Τόνι Μπλεαρ και μάλιστα στα 24 ώρα που ήταν σε εξέλιξη παράλληλα η επίθεση εναντίον του Ιράκ έλυσε πολλά νήματα. Επήλθε συμφωνία για τη σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Πρωθυπουργός θα είναι ο Προτεστάντης Ντέιβιντ Ντίμπλ, ενώ ο Σιν Φέιν δέχτηκε να έχει δύο υπουργεία. Ταυτόχρονα βγήκε από την στασιμότητα και το θέμα του αποβλισμού. Η πρώτη σημαντική και συμβολική σχετική κίνηση έγινε από την παραστρατιωτική οργάνωση Εθελοντική Δύναμη από τον χώρο των διαμαρτυρωμένων, η οποία παρέδωσε τα όπλα της. Και αναμένεται τώρα ότι την ίδια κίνηση θα κάνει και ο ΙΡΑ. Τα δύο πρόσωπα που συνέβαλαν με τον βαθύ ρεαλισμό τους στο να λυθεί το επί δεκαετίες πολύπλοκο και βαμμένο μέμα βορειοϊρλανδικό πρόβλημα, δικαιολογημένα βραβεύτηκαν με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Και πρόκειται φυσικά για τον Ντέιβιντ Ντίμπλ, τον Προτεστάντη Πρωθυπουργό της νέας κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει από τον προσεχή Μάρτιο, και τον Τζον Χιούλμ, πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας. Common sense dictates that I cannot forever convince society that real peace is at hand if there is not a beginning to the decommissioning of weapons. I want to see Ireland as an example to men and women everywhere of what can be achieved by living for ideals. Rather than fighting or dying for them. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι έγιναν το 1998, το χρόνο που σε λίγες ώρες μας αφήνει. Έφυσε όμως το 1998 και πολλές ανοιχτές πληγές. Τι θα γίνει στις ΗΠΑ με τον πρόεδρο Κλίντον? Τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή με το Ιράκ, με τους Ισραηλινούς, με τους Παλαιστινίους? Τι θα γίνει στην Ευρώπη που σε λίγες μέρες, ίσως ώρες, θα αρχίσει να υπάρχει και το ευρώ, το νέο ενιαίο νόμισμα. Τι θα γίνει στην Ασία με τις οικονομίες τους, τι θα γίνει στην Ιαπωνία, τι θα γίνει στην Αφρική με τα χιλιάδες προβλήματά της. Η Λατινική Αμερική είναι ίσως σε καλύτερη μοίρα. Πάρα πολλά λοιπόν μένουν για το 1999, τον τελευταίο χρόνο της δεύτερης χιλιετίας. Από το εξωτερικό δελτίο της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης και τον Γιάννη Σουναδρινό, καλή χρονιά.